Ήρθαμε σήμερα εδώ στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Παγιοχώρι. Τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, οι συνδικαλιστές που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, εκφράζουμε αμέσως συμπαράστασή μας στους πρόσφυγες, ειδικά τη σημερινή ημέρα που είναι η Παγκόσμια Μέρα Μετανάστευσης και Προσφυγιάς. Εκτιμούμε ότι έτσι εκφράζεται έμπρακτη αλληλεγγύη, ειδικά σε μια περίοδο που οι υπεραλληστικοί πόλεμοι που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα που βιώνει η χώρα μας. Πρόβλημα το οποίο αφορά και τους μετανάστες και τους ντόπιους, διότι συνεχώς διωγγώνεται, έχοντας μάλιστα υπογράψει και την Συμφωνία του Δουβλίνου και την πιο πρόσφατη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, εγκλωβίζει τόσο χιλιάδες κόσμο μέσα στη χώρα μας, οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν μείνει εδώ πέρα χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς τίποτα. Εμείς δώσαμε σήμερα φάρμακα, στηρίξαμε αυτή την πρωτοβουλία, θα συνεχίσουμε και με περισσότερες πρωτοβουλίες σε όλες τις δομές προσφύγων. Εκφράζουμε αμέριστα και ξεκάθαρα την αλληλεγγύη μας ενάντια σε όλο αυτό το πανηγύρι που έχουν στήσει η ΜΚΟ και οποιοδήποτε άλλοι οργανισμοί οι οποίοι εις βάρος των προσφύγων θέλουν να κερδοφορούν. Τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και οι συνδικαλιστές θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ενάντια σε αυτούς που φέρουν το πρόβλημα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης.